Υπάρχει μια έτσι πολύ σοβαρή παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Λευτέρη τον Νικολάο Αλαβάνο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Νικολάο, είναι ένα θέμα που επικρατεί έτσι στις συζητήσεις μας το τελευταίο διάστημα και είναι και πολυδιάστατο, γιατί έχουμε από τη μία τους αγρότες μας, οι οποίοι έτσι βλέπουν μια καλή τιμή για το προϊόν τους, και από την άλλη βλέπουμε τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να καταναλώσουν το ελαιόλαδο. Εσείς κάνετε μια έτσι πολύ ουσιαστική παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ζητάτε και κάποια πράγματα να γίνουν. Για πείτε μας έτσι το σκεπτικό αυτής της παρέμβασης καταρχήν. Ακριβώς. Εμείς δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ασχολείται με το ζήτημα του ελαιολάδου. Είχαμε καταθέσει ερώτηση ξανά πριν από 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι. Βεβαίως τώρα τα δεδομένα είναι λίγα και διαφορετικά. Εμείς προσεγγίζουμε το ζήτημα από δύο πλευρές. Αφενός προσεγγίζουμε το ζήτημα από την πλευρά των λαϊκών οικογενειών, των οικοκυριών δηλαδή, που βλέπουν ότι το ελαιόλαδο πια μετατρέπεται σε ένα είδος πολυτελείας που δεν μπορούν να το αγοράσουν στην πραγματικότητα, όταν έχει φτάσει σε τιμές γύρω στα 18 έως και 20 ευρώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη μεριά επίσης το προσεγγίζουμε από την πλευρά των βιοπαλαιστών ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι, παρά το γεγονός πάλι ότι έχει φτάσει τόσο υψηλές τιμές και στο εξωτερικό είναι ακόμη υψηλότερες τιμές του ελαιολάδου, οι ίδιοι διαθέτουν το προϊόν τους. Μπορεί όχι στις πολύ χαμηλές τιμές που το διέθεταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε τιμές οι οποίες των 3, 4, 5, 6 ευρώ το λίτρο, που δεν τους οδηγούν στο να μπορούν και εκείνοι να αντιμετωπίσουν τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση, για παράδειγμα, του κόστου της παραγωγής, του ακριβού πετρελαίου, της ανατιμήσης στο ρεύμα, στα αγροτικά εφόδια κτλ. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια μείωση της ελαιοπαραγωγής, παρόλα αυτά η χώρα μας είναι πλεονασματική σε ποιοτικό ελαιόλαδο, το θέμα είναι ότι δεν προορίζεται αυτό το ελαιόλαδο ούτε για να το αγοράσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, σε μεγάλο βαθμό, πάνω από το μισό. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία που δώσαμε και στην ερώτηση, από 440.000 τόνους, οι 190 διατέθηκαν σε εξαγωγές, ενδοκοινοτικό εμπόριο κτλ. Και άλλες 120 μείνανε για το ιστορικό εμπόριο. Και από την άλλη, βεβαίως δεν υπάρχουν και εγγυημένες τιμές για τους ελαιοπαραγωγούς, έτσι ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν και τα έξοδά τους και να μπορούν να έχουν και την ανάπτυξη για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο. Και είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι παραγωγοί διέθεσαν το λάδι τους σε τιμή μέχρι 5 ευρώ. Έτσι, για την τιμή που πωλείται αυτή τη στιγμή στο ράφι, που είναι πολύ υψηλά για τον καταναλωτή. Γιατί ήταν λίγοι παραγωγοί που είχαν κρατήσει προϊόν και το διέθεσαν με καλύτερη τιμή. Από την άλλη, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει και ο προβληματισμός ότι τώρα που έχει μια καλή τιμή το ελαιόλαδο, το κόστος της καλλιέργειας έχει εκτοξευθεί. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν ισορροπήσει η τιμή του ελαιολάδου, αλλά θα μείνει υψηλά έτσι το κόστος της καλλιέργειας. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και από την άλλη, βέβαια, είναι και το ζήτημα που τίθεται και από εσάς, ότι οι καταναλωτές πλέον απευθύνονται σε άλλα λάδια που είναι με χαμηλότερη τιμή. Και ξέρετε, όταν φύγει ο καταναλωτής από κάποιο προϊόν, είναι δύσκολο να επιστρέψει. Είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγονται. Βεβαίως. Εμείς στην ερώτησή μας θέτουμε ένα πράγμα το οποίο νομίζουμε είναι κομβικής σημασίας και μπροστά στις ερχόμενες ευρωεκλογές του επόμενου έτους, αλλά και γενικά σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί και η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που άσκησαν τη διακυβέρνηση στη χώρα μας. Διότι όλοι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, παρουσίαζαν την ευρωπαϊκή κοινή αγορά σαν ένα φάρμακο για κάθε νόσο. Σαν ένα φάρμακο που σου έλεγε ότι με την κοινή αγορά θα έχουμε φθηνότερα προϊόντα, θα έχουν υψηλότερες τιμές πώλησης ή παραγωγή, θα υπάρχουν εγγυημένα αποθέματα. Πράγματα τα οποία φαίνεται ότι σήμερα δεν ισχύουν. Όταν φτάνει από τη μία αυτή τη τιμή εμπορικής διάθεσης του ελαιολάδου στα καταστήματα, στα ράφια, τις χαμηλές τιμές τις οποίες το διαθέτουν
η παραγωγή, η ελαιοπαραγωγή, πράγμα από το οποίο βγαίνει ένα συμπέρασμα. Μέσα από την κοινή αγορά, ο μόνος ο οποίος κερδίζει σταθερά και πάντα είναι οι μεγάλοι εμποροβιομήχανοι, οι μεγάλοι μεταποιητές όλων των κλάδων. Και αυτό, αν θέλετε, έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κάποια από τα αιτήματα που θέτουν οι ίδιοι οι βιοπαλλεστές, αγρότες και παραγωγοί. Όπως για παράδειγμα, αυτό που λέμε εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, έτσι ώστε ο βιοπαλλεστής αγρότης να μην είναι έρμεο των εμποροβιομηχάνων, οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές, επικαλούμενοι την αγορά και να εξασφαλίζει εισόδημα επιβίωσης και παράλληλα αυτό να οδηγεί και τιμές των προϊόντων στην κατανάλωση να είναι προσιτές. Αντί να παίρνουν τέτοια μέτρα οι κυβερνήσεις, για παράδειγμα, δεν έχουν χάσει κάθε στιγμή για να εγγυηθούν τιμές μόνο στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Πράγμα το οποίο το είδαμε, αν θέλετε, πάρα πολύ έντονα και την περίοδο της πανδημίας με τις εγγυημένες τιμές στα διόδια, στους κατασκευαστικούς ομίλους, αλλά και σήμερα με τις εγγυημένες τιμές που δίνουν στο ρεύμα για την παραγωγή του ρεύματος στα μεγάλα μονοπούλια που λιμένονται αυτό το τομέα. Εμείς από την πλευρά μας απευθύναμε 3 ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε να πάρουμε αντίστοιχη απάντηση στο συντομότερο δυνατό. Η μία είναι αυτή που μόλις σας ανέφερα, σε σχέση δηλαδή με τις εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Η δεύτερη, απευθύναμε το ερώτημα για να γίνει άμεση μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο θα συνδέεται με πλαφόν στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με το αφορολόγητο πετρέλαιο, την εξασφάλιση προϊστών αγροτικών μέσων, εφοδίων και μηχανημάτων με ευθύνη του κράτους και βεβαίως με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά να ταπεξέλθει ο αγροτοκτηνοτρόφος σήμερα. Και βεβαίως το τρίτο, ότι ότι και από αυτή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κλάδο του ελαιολάδου, φαίνεται ότι τόσο η κοινή ευρωπαϊκή αγορά όσο και η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυώνται μόνο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι μαζί με το κράτος καταλυστεύουν και τους αγροτοπαραγωγούς λόγω των τεράστιων τιμών, του πληθωρισμού, του υψηλού ΦΠΑ στα βασικά λαϊκά αγαθά, και από την άλλη και τα λαϊκά στρώματα που έρχονται αντιμέτωπα με την τεράστια ακρίβεια. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο σήμερα όντως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχει μια συγκυριακή αυτά τα χρόνια και φέτος και πέρσι πτώση της παραγωγής ελαιολάδου, αλλά δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξει τους μεγάλους ομίλους, να αφήσει τα πάντα στον καθορισμό με βάση την αγορά και να μην πάρει εκείνα τα μέτρα τα που θα μπορούσαν σήμερα να βελτιώσουν το εισόδημα κάθε λαϊκής οικογένειας, και αυτών που βρίσκονται στην πλευρά της κατανάλωσης του ελαιολάδου και αυτών που βρίσκονται στην πλευρά της παραγωγής του ελαιολάδου. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ζήτημα επιλογής αν θα αλλάξει ή αν θα ισορροπήσει η κατάσταση στην Ευρώπη γενικότερα? Κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα που βλέπουμε για τα προγνωστικά, αν θέλετε, για την οικονομική κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι πηγαίνουμε προς μια βαθιά κρίση, οικονομική καπιταλιστική κρίση. Είναι προφανές ότι αυτό θα επηρεάσει συνολικά τα εργατικά λαϊκά στρώματα και μέσα σε αυτούς και τους αγρότες, τους παραγωγούς και τους παραγωγούς ελαιολάδου, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, η άνοδος των τιμών, η οποία σχετίζεται με τον πληθωρισμό, κυρίως τον λεγόμενο πληθωρισμό των φτωχών, οι υψηλές τιμές που βλέπουμε στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, δεν πρόκειται να μειωθούν. Ακόμη περισσότερο και με την αλλαγή στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών, με τις αυξήσεις των επιτοχίων, θα έχουμε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, οικονομικά προβλήματα βεβαίως για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η στρατηγική που έχουν προκρίνει να ακολουθήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση των άλλων κρατών μελών. Να στηρίξουν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και να πληρώσει την ύφη το εργατικό λαϊκό νοικοκυριό. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται σήμερα πολύ περισσότερο να οργανώσουμε την πάλη μας με επίκεντρο βασικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το εργατικό λαϊκό εισόδημα, όπως είναι ο ΦΠΑ, όπως είναι η κατάργηση των απαράδεκτων αντιλαϊκών φόρων, των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια. Ιδιαίτερα για τους αγρότες και τους παραγωγούς, μέτρα όπως αυτά που σας ανέφερα, κρατικές επιδοτήσεις σε μέσα, σε εφόδια, σε μηχανήματα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος της παραγωγής. Εάν δεν πάρθουν αυτά τα μέτρα, τότε η κατάσταση θα χειροτερεύει όλο ένα και περισσότερο
για τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και το ελαιόλαδο και συνολικά της αγροτικής παραγωγής της χώρας και κατ' επέκταση και για τα λαϊκά νοικοκυριά που όπως καταλαβαίνετε με μισθούς οι οποίοι κατατρώγονται από την αύξηση του πληθωρισμού και την ακρίβεια δεν θα μπορούν σε λίγο όχι μόνο λάδι να αγοράσουν, ούτε κρέας θα μπορούν να αγοράσουν όταν η τιμή έχει εκτοξευθεί, ούτε άλλα αγαθά τα οποία μέχρι στιγμής και μέχρι σήμερα θεωρούνται βασικά ήδη για τη λαϊκή κατανάλωση. Ήδη αρκετά νοικοκυριά δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα, δυστυχώς. Μέχρι τις 15 με 20 του μηνός φτάνουν τα χρήματα πλέον των μισθών. Είναι μια δύσκολη Ακριβώς. κατάσταση. Ας ελπίσουμε κάτι να γίνει, να αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό, γιατί εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι με οργανωμένο συλλογικό αγώνα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Έναν αγώνα ο οποίος θα βγάζει, αν θέλετε, στον τάκο και στη σέντρα την αντιλαϊκή πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που υλοποιούν τη στρατηγική της και με συγκεκριμένες διεκδίκησεις όπως αυτές που σας περιέγραψα και βέβαια ακόμη περισσότερο με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς που είναι το βασικό, αν θέλετε, για να πούμε ότι θα μπορεί η εργατική λαϊκή οικογένεια να έχει τα χρήματα εκείνα που χρειάζεται για να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή Εγώ συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό Να είστε απόγευμα. Καλά.